Πήγε στι τρίτη δόση και στον γενικό πληθυσμό με τα εμβολιαστικά κέντρα Γουακίν να εξυπηρετούν τα άτομα 86 ετών και άνω. Μιλώντα στην κάμερα του ΟΜΕΚΑ, όσοι εμβολιάστηκαν έστειλαν μήνυμα εμπιστοσύνη στου ειδικού. Στους ρυθμούς της τρίτης δόσης κινείται το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας με τα εμβολιαστικά κέντρα Γουακίν να τίθενται σήμερα στη διάθεση του γενικού πληθυσμού για τα άτομα 86 ετών και άνω. Σκοπός του Υπουργείου είναι, αξιολογώντας τους αριθμούς ανά ημέρα, να μπορεί να μειώνει τις ηλικίες, δηλαδή να κατεβούμε στα 83, στα 80, ανάλογα με τα αιτήματα. Δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα. Οι ηλικιωμένοι που έσπευσαν σήμερα στα κέντρα εμβολιασμού για να λάβουν την τρίτη δόση θέλησαν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα σε αυτούς που ακόμη δεν έχουν πιστεί για εμβολιασμό. Εγώ θέλω ένα μήνυμα, ο κόσμος πρέπει να βάλει το εμβόλιο για να προσέχει και την οικογένεια του και τους φίλους του. Για να μην έχω εμπιστοσύνη, δεν έρχομαι εδώ. Σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Αφού έκανα τα δύο εμβόλια, γιατί να μην κάνω και το τρίτο, να είμαι σίγουρη ότι είμαι εντάξει. Παρόλα τα χρόνια μου, πρέπει να ζήσουμε, να είναι έτσι. Για την υγεία μου, δεν σου το πω. Για το καλό μου. Τα εμβολιαστικά κέντρα για την τρίτη δόση θα λειτουργούν από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, σε 7 σημεία Παγκύπρια. Τα άτομα που έχουν κάνει το Moderna και το Pfizer, η τρίτη του δόση θα είναι μία από τα δύο εμβόλια. Και τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο AstraZeneca θα μπορούν να κάνουν και αυτοί έναν εμβόλιο mRNA. Όσον αφορά για τον Johnson, ακόμα δεν υπάρχουν οι νέες οδηγίες για την τρίτη δόση. Αναμένουμε μια απόφαση όπου θα την υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Σήμερα στη χώρα μας έχουν γίνει περίπου 700 εμβολιασμοί με την τρίτη δόση. Σε κέντρα εμβολιασμών αλλά και σε οίκους ευγυρίας και επαγγελματίες υγείας. Ενώ συνολικός αριθμός φτάνει τις 3.500. Πάντως η πύλη εμβολιασμού για διευθέτηση ραντεβού για την τρίτη δόση αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του κοινού στις 4 Οκτωβρίου.